ο εγκεμέν Παγής έχει αποθρασινθεί. Η αλαζονία του κορυφώνεται όταν αναφέρεται απαξιωτικά στην Κυπριακή Δημοκρατία για να απευθύνει δήθεν συμβουλές αντιμετώπισης των οικονομικών μας προβλημάτων. Αν η Τουρκία επιθυμεί να βοηθήσει την Κύπρο, δεν έχει παρά να αποσύρει άμεσα τα κατοχικά της στρατεύματα και να συνδράμει στην επίλυση του Κυπριακού, εγκαταλείποντας την αδιάλαχτη στάση της. Αν είναι κάτι που θα έπρεπε να απασχολήσει εμάς, δεν είναι η εκ του πονηρού και χιλιοϋπομένες προτάσεις του Τούρκου Υπουργού για διασκέψεις που δεν οδηγούν πουθενά, αλλά επιτείνουν το πρόβλημα. Δεν είναι άλλωστε μια τετραμερής διάσκεψη που θα θέσει την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της, αλλά η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εισηγούμαστε και υποστηρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Όμως εμάς σήμερα θα έπρεπε να απασχολήσει το γεγονός ότι με τους άστοχους και ανεύθυνους χειρισμούς της η κυβέρνηση έδωσε την ευκαιρία στον Παγής και τον κάθε Παγής να ειρωνεύεται το ισχυρότερο όπλο μας στη διεκδίκηση μιας βιώσιμης και δίκαιης λύσης του Κυπριακού. Με την οικονομική κατάρρευση της Κύπρου έχουμε απολέσει το μοναδικό και πλέον αξιόπιστο όπλο του αγώνα μας. Έχουμε απογυμνωθεί την ώρα που η Κύπρος είχε την πιο μεγάλη ανάγκη να είναι δυνατή και αξιόπιστη μπροστά στην τουρκική βουλημία και προκλητικότητα. Τις 17 Φεβρουαρίου κρίνεται η πορεία που θα ακολουθήσει η Κύπρος τα χρόνια που έρχονται, τα κρίσιμα χρόνια που έρχονται. Οι εκλογές είναι η στιγμή εκείνη που ο πολίτης, ο συμπολίτης μας, παίρνει την τύχη του στα χέρια του. Μέχρι τις 2 του Γενάρη έχουν δικαίωμα τα παιδιά μας, οι νέοι και οι νέες της Κυπριακής Δημοκρατίας να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, να συμμετάσχουν στο δικό τους μέλλον. Η αποχή από την εκλογική διαδικασία είναι σήμερα ανοχή. Ανοχή και παράδοση σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, μας ενοχλούν και θέλουμε να τα αλλάξουμε. Καλούμε όλους τους νέους και τις νέες να εγγραφούν σήμερα στους εκλογικούς καταλόγους και να συμμετάσχουν ενεργά στο χτίσιμο ενός πιο αισιόδοξου αύριο για την πατρίδα μας.